Με ένα νέο ψηφιακό στεφανιογράφο εξοπλίζεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 750.000 ευρώ, ενώ εντάχθηκε ως νέα πράξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020. Ο νέος στεφανιογράφος θα καλύπτει τις ανάγκες του αιμοδυναμικού τμήματος του νοσοκομείου, το οποίο εξυπηρετεί περιστατικά της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας. Προχθές υπεγράφει η απόφαση για την προμήθεια του καινούργιου ψηφιακού στεφανιογράφου. Η υπογραφή έγινε από την Περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μέτιο, και ξεκινάει η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει αύριο ο στεφανιογράφος. Η διαδικασία ενός διεθνούς διαγωνισμού εξαρτάται από το πόσες ενστάσεις και τι δικαστικές προσφυγές θα γίνουν. Επειδή το κόστος είναι μεγάλο, 750.000 περίπου ευρώ, είναι προφανές ότι θα κονταραχτυπηθούν οι εταιρείες ποια θα πάρει αυτή την προμήθεια. Είναι ένα έργο τελείως απαραίτητο για το νοσοκομείο, γιατί ο στεφανιογράφος είναι ένα υλικό, ένα εργαλείο, όχι μόνο διαγνωστικό. Χρησιμοποιείται και για τη διάγνωση, να δει ποια αρτηρία είναι η βουλωμένη που δημιουργεί το πρόβλημα στην καρδιά, αλλά χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για θεραπεία ή την ίδια στιγμή ή σε δεύτερο χρόνο. Μέσω του στεφανιογράφου μπορεί να βάλεις ένα στέντ, ένα μπαλονάκι, να επαναματώσεις την καρδιά και να λυθεί το πρόβλημα. Κεφαλαιόδου σημασία στη σημερινή εποχή. Αυτή είναι η θεραπεία του εμφράγματος σχεδόν όλες τις φορές. Παλιότερα τι κάναμε όταν ερχόταν ένας φραγματίας? Περιμέναμε. Αντιμετωπίζαμε τις επιλογές και κάναμε και κάποια προσευχή. Έχει προχωρήσει από αυτό το στάδιο η επιστήμη πάρα πολύ. Όχι ότι μειώνω την αξία της προσευχής, πάντα χρειάζεται. Αλλά έχουμε και τη σύγχρονη τεχνολογία στα χέρια μας. Η προμήθεια του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού θα γίνει ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου, το προηγούμενο έτος διενεργήθηκαν στο αιμοδυναμικό τμήμα 1.200 επεμβάσεις και εξετάσεις, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί με την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού. Το χρονοδιάγραμμα της εγκατάστασης του νέου στεφανιογράφου είναι 6 μήνες σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων. Ο στεφανιογράφος σώζει ζωές. Το αιμοδυναμικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης έχει κάνει πάρα πολλές επεμβάσεις μέσω του στεφανιογράφου του παλιού. Γιατί υπάρχει στεφανιογράφος στο νοσοκομείο, αλλά είναι πλέον πολύ παλιότερης τεχνολογίας και πολύ πεπαλαιωμένος. Παρουσιάζει συνεχή προβλήματα, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε αρκετά έξοδα στην επισκευή του, στην αγορά ανταλλακτικών και κάποιες μέρες να μένει εκτός λειτουργίας. Γι' αυτό ήταν ζωτική σημασία σε έργο, ένα μεγάλο όνειρο και του αείμνηστου Περιφερειάρχη του κυρίου Παυλίδη. Δύο είχε, έλεγε, να προλάβει να τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Το ένα ήταν η ΜΕΘ και το δεύτερο ήταν ο στεφανιογράφος. Το ένα ολοκληρώθηκε, το άλλο προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα έργα στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει ανανέωση του εξοπλισμού του αναισθησιολογικού τμήματος, που κεφαλαιόδους και αυτό σημασία, γιατί εκεί τα μηχανήματα είναι παλιά και επηρεάζουν το μισό νοσοκομείο. Όλο το χειρουργικό τομέα εξαρτάται από το αναισθησιολογικό.